Κυρίε και κύριοι, καλησπέρα σα. Είναι η εκπομπή Direct. Είμαι η Στέλλα Τερζάκη και πάμε να δούμε το θέμα το οποίο θα συζητήσουμε σε πολύ λίγο. Από και αθέτε καταστάσει με πρωταγιστέ του εργαζόμενου που κατέχουν ρόλο κλειδί στο success story του χρυσοφόρου τουρισμού στην Κρήτη. Μιανάσα από την έναρξη μια ακόμη τουριστική σεζόν, οι ξενοδοχοίπάλληλοι βρίσκονται σε φάση προετοιμασία και ειμότητα απέναντι σε φαινόμενα εκμετάλευση από μερίδα εργοδοτών. Ο προβληματισμό για την προσπάθεια ενό ανελέει του παζαριού με επίδοξα θύματα υποψήφιου εργαζόμενου και με στόχο να πέσουν οι αμοιβέ κάτω από τα όσα υψηλούν. Λογική Σύμβαση Εργασίας προβλέπει. Οι περιπτώσει εργαζομένων που βιώνουν εργασιακό μεσαίωνα με εξαντλητικά ωράρια, λιγότερα ρεπό και χαμηλότερε απολαυέ υπό την απειλή τη ανεργία και με φόντο τα αλλεπάλληλα χρυσά τουριστικά ρεκόρ των τελευταίων ετών. Οι διεργασίε προκειμένου να υπάρξει συμφωνία και να επισφραγιστεί με την υπογραφή τοπική σύμβαση ανάμεσα στο Συνδικαλιστικό Όργανο των Υπαλλήλων και την Ένωση Ξενοδόχων. Ο ελεγκτικό μηχανισμό που παραμένει σχεδόν ανενεργό με λιγοστού υπαλλήλου και ανύπαρκτα μέσα. Από το δύσκολο οικονομικά χειμώνα στον εξίσου δύσκολο από πλευρά όγκου εργασία καλοκαίρι. Τα θέλω των πελατών που διαλέγουν την Κρήτη για διακοπέ και κατά πόσο αυτά διαφοροποιούνται αναεθνικότητα. Ο θεσμό τη μαθητεία, οι δυνατότητε εκπαίδευση, οι προοπτικέ και οι δυνατότητε. Απόψε κοντά μα. Νίκο Κοκολάκη, πρόεδρο ξενοδοχοϊπαλλήλων Ηρακλείου. Νίκο Μυρνάκη, γραμματέα. Καλησπέρα σα. Καλώ ήλθατε στην Κρήτη TV και στην εκπομπή Direct. Μπορεί από πλευρά καιρού να είμαστε ακόμα σε ένα πολύ άστατο σκηνικό, αλλά όλοι γνωρίζουμε ότι ουσιαστικά είμαστε σε αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη μία ακόμη τουριστική σεζόν. Και έχει πάντα ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε επίπεδο Κρήτη να δούμε. Τι γίνεται με το κομμάτι των ξενοδοχού υπαλλήλων και τα εργασιακά σα. Ε, Κύριε Ποκολάκη, να ξεκινήσουμε με εσά. Είδαμε την περασμένη εβδομάδα από πλευρά σα να υπάρχει ένα αιχμηρό μήνυμα προ μερίδα πάντα εργοδοτών. Προ Θεού, δεν είμαστε εδώ για να ισοπεδώσουμε τα πάντα. Ότι δηλαδή αυτό που πολλές φορές έχουμε δει και είδαμε να γιγαντώνεται στα χρόνια της κρίσης, κάποιοι να θέλουν να εκμεταλλευτούν τους ξενοδοχοϊπαλλήλους, παρότι τα νούμερα είναι πολύ μεγάλα σε ό,τι αφορά τις, την αυξητική α, τάση του τουρισμού, κάποιοι να επιμένουν να θέλουν θύματα εργαζόμενους. Τι ακριβώς συμβαίνει. Ε, πραγματικά, πολύ καλά τα είπατε. Ε, αν, η Κρήτη πρωτοπορεί και ειδικότερα ο νομός Ιρακλείου όσον αφορά της επισκεψι... στην επισκεψιμότητα των τουριστών στον ΟΜΟΜΑΣ. Ε, από εκεί και μετά εμείς οι εργαζόμενοι απαιτούμε ε, να εφαρμοστεί η συλλογική σύμβαση εργασίας για τους ξενοδοχοϊπαγήλους και πρέπει να τηρηθεί από όλους τους εργοδότες. Mm -hmm. Δυστυχώς υπάρχει η μερίδα εργοδοτών που αυτή τη στιγμή που μιλάμε προσπαθεί να κάνει συμφωνίες υποδιέστερες της κλαδικής συλλογική σύμβασης εργασίας Εμεί καλούμε του συναδέλφου ενδοχοϊπαγήλου να μην το επιτρέψουν αυτό, να μα ενημερώσουν το σωματείο μα, να μα ενημερώσουν άμεσα, που το ώστε εμεί να παρεύουμε σε τέτοιε καταστάσει εφόσον συμβαίνουν. Θέλετε λίγο να μα δώσετε ένα μικρό δείγμα από τα όσα επιχειρούνται από κάποιου. Ε, μιλάμε για εργασία με πολύ μικρέ απολαυέ, μιλάμε χωρί ρεπό. Ε, υπάρχουν συμφωνίε ποδιέστερες τη κλαδική συλλογική σύμβασης. Και τι εννοούμε με αυτό. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε υπάρχει αυτή η σύμβαση με κάποιους βασικούς μισθούς ανακατηγορίες. Υπάρχουν τέσσερις κατηγορίες και αρχίζουν ο βασικός μισθός από τα 790 ευρώ μέχρι 863, αν θυμάμαι καλά. Υπάρχουν τα επιδόματα, όπως είναι το επίδομα γάμου 10%, όπως είναι το εποχικό άλλο 10% όπω είναι το επίδομα πτυχίου 10%, και υπάρχουν και ειδικότητε των μαγείρων στην mm. κουζίνα που είναι 10% το αντιγυνό και τι καμαριέρες 5%. Αυτό μιλάμε είναι για πενθήμερη εργασία. Από εκεί και μετά α, πρέπει να εφαρμόζονται το πενθήμερο 8 και από εκεί και μετά εάν υπάρχουν παρανομίες που υπάρχουν υπάρχουν συμφωνίες αυτή τη στιγμή που μιλάμε ε, υποδιέστερες από αυτή τη σύμβαση και, ε, ενώ ότι ε, δίνονται μισθοί κάτω από αυτούς χωρίς ρεπό ή αν τους δίνουν κάποια ρεπό δεν πληρώνονται τα άλλα ρεπό τους όπως είναι υποχρεωμένοι ε, να πληρώνονται εμείς θέλουμε να τηρούν τη σύμβαση ε, καλούμε τους ελεκτικούς μηχανισμούς επιθεώρηση εργασίας να είναι stand-by mm -hmm. όλη αυτή mm -hmm. την περίοδο τη περίοδο που θα ανοίξουν στε... ε, τα ξενοδοχεία ούτω ώστε να εφαρμοστεί η εργατική νομοθεσία. Θέλω να δούμε Α... τι γίνεται και με την τοπική σύμβαση, η οποία τα προηγούμενα χρόνια έτσι είχε περάσει από δύσκολε περιπέτειε σε επίπεδο Κρήτη. Θέλω να έρθω σε εσά, κυρία Σμπυρνάκη, για να μου πείτε το εξή. Ακούσαμε έτσι και τον συνάδελφό σα να μιλάει ε, για το τι προβλέπουν η κλαδική σύμβαση. Κρατώ το πενθήμερο και οχτάωρο και μοιάζει τοπικό για πολλού συναδέλφου σα. Μοιάζει τοπικό όχι μόνο στα χρόνια τη κρίση, αλλά ακόμη έτσι και σε χρυσέ εποχέ. Γιατί ο κόσμο ε, επιμένει να σκύβει το κεφάλι μία μερίδα και να υπομένει έτσι αυτό το, α, το ζήτημα. Ε, κοιτάξτε να δείτε, έχει δύο παραμέτρους στο συγκεκριμένο θέμα. Εκτό του, γεγονότο γεγονότος που μπορεί να καταγραφεί ότι υπάρχει βούληση από τους ξενοδόχους να καταστρατηγούν μια κατάσταση, μην ξεχνάμε ποτέ ότι επειδή αρκετοί συνάδελφοί μας δυστυχώς ο οικογενειακός τους προπολογισμό προϋπολογισμός εξαρτάται από αυτή την πεντάμινη ή μόνο εξάμινη εργασία, πολλές φορές οι ίδιοι επιζητούν μια έκτη μέρα εργασίας ναι προκειμένου να κερδίσουν κάτι το παραπάνω για το, για το βαλάντιο, για, mm -hmm. οικονομ... για τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Αυτό είναι θεμητό, αθέμητο ε, είναι να στο επιβάλλουν. Ε, αυτό που είναι σίγουρο και αυτό που και ο Πρόεδρος και εγώ και όλο το Δικικό Συμβούλιο λέει είναι ότι ε, γίνονται προσπάθειες, έχει επέλθει μια διαφοροποίηση μερική και σχετική. Ε, είμαστε στη φάση που τώρα προσπαθούμε να καταρτήσουμε επιτέλους μια τοπική συλλογική σύμβαση δεν θα αφήνει περιθώρια και αυτό που κάνουμε και το, 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 το μήνυμα το στέλνουμε ξεκάθαρα σαν σωματείο ξεχωριπαλλήλων είναι ότι δεν θα ανεχτούμε περιθώρια. Αυτό που κοιτάζουμε στα μάτια στους συναδέλφους και τους λέμε μην αποκρύπτουν καταστάσεις. Εμείς δεν μπορούμε να ξέρουμε από μόνοι μας τι συμβαίνει σε κάθε χώρο. Υποψιαζόμαστε αλλά άλλο η υποψία και άλλο η απόδειξη. Ε, το χειρότερο απ' όλα είναι επειδή ε, έχουν προβλεφθεί κάποιοι μηχανισμοί και κάποιες ε, δικλίδες όπως η κατάθεση των μισθών σε τράπεζες mm -hmm. ή το εργάνι ε, και δύσκολα μπορούν να εμφανιστεί και από το κομμάτι των ξενοδόχων κάτι παράτυπο. Το τραγικό είναι και τους καλό να μην αφήνουν περιθώρια, να μην μπαίνουν τα χρήματα στη τράπεζα και μετά τα επιστρέφουν πίσω. Αυτό είναι ένα κομμάτι που θέλω να Είχαμε σταθώ τα και να έχω την εντύπωση και πληροφορίε ότι κάτι τέτοιο ναι συμβαίνει. Ε, το έχουμε ακούσει πολλέ φορέ για δώρα, για παράδειγμα Χριστουγέννου. Μπορεί να συμβαίνει ακόμη και στον εαυτό Σε βιστό. όλα τα επίπεδα προσπαθούν να το περάσουν. Να πληρώνετε δηλαδή το μισθό του κάποιου και μετά μισθός, να το επιστρέφετε πίσω. Και, να και μετά να το γυρίζει πίσω ο εργαζόμενο. Φοβούμενο χάσει τη δουλειά του την επόμενη σεζόν. Κύριε Κοκολάκη, ε, τι συμβουλεύετε συναδέλφου σα. Που έχουν βιώσει αυτή την καταστρατήγηση των εργασιακών τους δικαιωμάτων. Μία ομαδική ενδεχομένω προσφυγή σε εσά, έκκληση σε εσά, θα μπορούσε να έχει αποτέλεσμα. Γιατί είναι δεδομένο ότι ο κόσμο φοβάται ότι αν τυχόν διεκδικήσει ή καταγγείλει αυτά τα γεγονότα, ενδεχομένω αν όχι τώρα, του χρόνου θα δει πόρτα ενεργεία. Επειδή εμεί το έχουμε κάνει και στο προηγούμενο διάστημα, όσον αφορά για το δόρυχο του Γένον, που υπήρξαν που δεν το δώσανε. Ή την άδεια ή το επίδομα δία. Εμεί, όσο κάναμε και πήγαμε στον εισαγγελέα, τέτοιε περιπτώσει, καλούμε λοιπόν του συναδέρφους να το είτε επώνυμα είτε ανώνυμα, να έρθουν στο σωματείο, δεν πρέπει να φοβούνται, να μα έχουν εμπιστοσύνη και εμείς θα προχωρήσουμε όλες εκείνες τις διαδικασίες που τόσο ώστε να διασφαλίσουμε όλα αυτά τα χρήματα που δικαιούνται. Τι γίνεται σε ό,τι αφορά την τοπική σύμβαση. Είχαμε εξελίξει το τελευταίο διάστημα και πέρσι και αυτό είναι ιδιαίτερα θετικό για το Ηράκλειο. Ναι, βεβαίω. Να γνωρίζετε ότι αυτή τη στιγμή, τώρα που μιλάμε, είμαστε στη διαδικασία τη διαβούλευση με του ξενοδόχου. Είμαστε στο στάδιο τη ε, μεσολάβησης. μεσολάβηση και προσπαθούμε όσο γίνεται να κάνουμε μία σύμβαση που να καλύβει όλους τους εργαζόμενους σε τους ε, του νομού μας. Mm -hmm. Πρέπει να πούμε αυτή τη στιγμή ότι ισχύει η κλαδική σύμβαση για όλους. Εμείς σαν νομός Ηρακλείο λόγω ιδιαιτερότητας που έχει ο νομός μας προσπαθούμε σαν βάση την κλαδική σύμβαση να χτίσουμε ε, την τοπική συλλογική σύμβαση εργασίας. Πιστεύω το επόμενο διάστημα να καταλήξουμε mm -hmm. και θέλουμε και αυτή η σύμβαση όπως και η κλαδική να γίνει υποχρεωτική για όλους τους ξενοδόχους. Κύρι... Αυτό θα είναι το, το επόμενο βήμα στην κατεύθυνση αυτή. Κύριε Σμυρνάκη, ε, δεν υπήρξε Έλληνας εργαζόμενος ε, είτε επιχειρηματίας είτε σε οποιοδήποτε πόστο που δεν βίωσε στο πετσί του τη δυσκολία των μνημονιακών χρόνων. Η διαφορά στο δικό σας τον κλάδο είναι ότι δεν είδατε δεν είδανε μάλλον ε, οι επιχειρηματίε τι πωλήσει να συρρυκνώνονται παρότι τα φαρολογικά βάρη που ήρθαν εξτρά. Εσεί αυτό το αντιλαμβάνεστε σιγά-σιγά, το γεγονό δηλαδή ότι το, ο τουρισμό ε, καλπάζει σε μια ανωδική ξέφρενη πορεία. Ε, ο εργαζόμενο αυτό έχει αρχίσει σιγά-σιγά να το αντιλαμβάνεται στο πετσί του. Έχουν καλυτερεύσει τα πράγματα, να το πούμε πολύ απλά. Εμεί από τη μια, σαν Έλληνε. Θα πρέπει να πούμε ευτυχώς που υπάρχει ο τουρισμός και κρατάει ένα, φάρα, ένα μεγάλο κομμάτι σαν Έλληνας. Σαν επαγγελματίζια, σαν, σαν Ε, Δυστυχώς έχουμε πληρώσει το μάρμαρο πιο ακριβά από άλλους κλάδους. Ε, από εκεί και πέρα πάλι ευτυχώς θα πω που έρχεται ε, η αγορά από μόνη τη και πρέπει να επιδείξει μια σύνεση Δηλαδή τι θέλω να πω. Ε, αυτή τη στιγμή ο ανταγωνισμός... Υποχρεώνει του ξενοδόχου να ψάχνουν προσωπικό και επαγγελματικά κα, κατηρτισμένο. Ε, καταγράφουμε την αδυναμία να βρούνε τέτοιο προσωπικό και αναγνωρίζουν ότι κάποιε επιλογέ που γίνανε ήταν μάλλον άστοχε. Αυτό που σα λέω δεν είναι απόλυτο, mm -hmm. δεν αφορά όλου, αλλά αφορά τη μεγαλύτερη, το μεγαλύτερο ποσοστό ξενοδόχων αυτή τη στιγμή. Ε, δημιουργούνται καινούριε μονάδε, δημιουργούνται θέσει mm -hmm. που δεν χρειάζονται. Ένα ανειδίκευτο προσωπικό. Χρειάζεται πλέον κατάρτιση και ο ανταγωνισμό είναι σκληρό. Ε, 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 η Ένωση Ξενοδόχων, που διαπιστώσαμε το τελευταίο διάστημα ότι κάνει την προσπάθεια που δεν έκανε όλα τα χρόνια, ε, διαφαίνεται ότι κινείται σε αυτό το πλαίσιο. Θέλουμε να πιστεύουμε και δεν θέλουμε να γινόμαστε αρνητιστέ. Και δεν θα πρέπει να γινόμαστε αρνητιστές όπω το λέτε εσεί, γιατί ακριβώ είμαστε ιδιαίτερα τυχεροί να ζούμε σε ένα τόπο που βλέπουμε ότι η, οικονομική, η οικονομία τοπικά ενισχύει όλα αυτά τα χρόνια λέει, από λέει, τον κάτω τουρισμό. λέω οι Αγίοι Τόποι. Ζούμε στου Αγίου Τόπου. Το θέμα είναι να αρχίσει έτσι σιγά σιγά αυτό ο πλούτο εντό εκτό εισαγωγικών να μοιράζεται. Ξέρουμε ότι και στη δική σα την τσέπη οι απολαυέ μειώθηκαν δραματικά. Για παράδειγμα, το χτύπημα από το ταμείο του ΑΕΔ παλαιότερα νομίζω ότι είναι μεγάλο. Αυτή τη στιγμή, μια οικογένεια με τέτρα οικογένεια, να πούμε έτσι ένα παράδειγμα χαρακτηριστικό, κύριε Κοκολάκη, με δύο γονεί που είναι και οι δύο εποχικοί, μπορούν να επιβιώσουν αξιοπρέπεια. Εμά το μεγαλύτερο ποσοστό είμαστε υποστοί. Πάλι το 90% από τους εργαζόμενους που δουλεύουν στα ξενοδοχεία είναι υποστοί. Φανταστείτε λοιπόν δύο γονεί που δουλεύουν και δύο στα ξενοδοχεία να δουλεύουν έξι μήνες, οι οποίοι θα αμείβονται 900 ευρώ, 1000 ευρώ. Άρα λοιπόν αυτό το εξάμεινο και μετά να μπουν στο Ταμείο Ανεργία με τρει μήνε μόνο δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν όταν υπάρχει η φορολογία εκεί που έχει ανέβει, υπάρχει ο έμφυα και όλα αυτά. Ε, άρα λοιπόν, εμείς πέρα από τα συνδικαλιστικά που προσπαθούμε όσο γίνεται να καλυτερεύσουν οι σχέσεις εργασίας, η τα μισθολογικά και όλα αυτά, υπάρχει ε, στην κεντρική ε, κυβέρνηση, στο Υπουργείο Εργασίας, ε, που προσπαθούμε πάντα να επανέλθουν όλα αυτά που χάσαμε το προηγούμενο διάστημα, mm -hmm. όπως είναι το ΕΦΑΠΑΞ, που δυστυχώ εν, εν μία νυχτή κόπηκε άλλο ένα 20% από τα χρήματα των εργαζομένων. Και όχι μόνο στο δικό σα κλάδο. Είναι το, δηλαδή, το Ταμείο δηλαδή. Ανεργία που εμεί λέμε ότι οι άνεργοι πρέπει να παίρνουν ταμείο ανεργία όσο διάστημα είναι άνεργοι και όχι μόνο το τρίμηνο. Έχουμε, έχουμε να αναδείξουμε πολλά θέματα στην mm -hmm. κεντρική διοίκηση, όπω είναι το επίδομα ε, μητρότητα ε, που παίρνουν οι έγκυε γυναίκε όταν τεκνοποιήσουν και δυστυχώ. Για μα, στι εργαζόμενε ξένοδοχοί εφόσον τη συγκεκριμένη στιγμή δεν είναι εν ενεργία. Η σύμβαση εργασία δεν το δικαιούνται. Mm -hmm. Όλα αυτά λοιπόν τα ζητήματα εμεί τα έχουμε βάλει επιτάπητο και θα τα διεκδικήσουμε. Κυρίε Μυρνάκη, παρόλα αυτά νομίζω ότι κάνετε ένα συναρπαστικό επάγγελμα. Δεν βαριέστε εύκολα, έχετε εναλλαγή εικόνων, προσώπων, ανθρώπων που συναναστρέφεστε. Όλο αυτό το πλεονέκτημα το αισθάνεστε στο πετσί σα κάθε χρόνο και ταυτοχρόνω υπάρχει δυνατότητα αυτό που λέμε διαβίου μάθηση, αν κάποιο θέλει να γίνει ακόμη καλύτερο στο κομμάτι των υπηρεσιών. Κοιτάξτε, όλες, όλα τα επαγγέλματα πιστεύω ότι παρουσιάζουν ενδιαφέρον και διακυμάνσει. Ε, ε, σε εμά συμβαίνει βέβαια, εγώ θέλω να σταθώ στο εξή: ότι οι ξενοδοχοί έχουν μια ιδιομορφία. Όσο είναι κάποιο εμφανίσιμο και χαμογελαστό και χωρί ρητίδε, ειδικά οι front office ή αυτοί που είναι σε άμεση επαφή με τον ε, τουρίστα πελάτη, ε, έχουν όλα καλώ. Ε, το πράγμα δυσκολεύει για αυτού που θα περάσουν κάποιε δεκαετίε. Και πλέον δεν είναι αρεστή, δεν είναι ευκίνητη, δεν είναι... Εκεί το πράγμα λίγο χαλά, δεν, δεν, δεν επιλέγονται εύκολα. Mm -hmm. Εκεί πρέπει να σταθούμε και εγώ θέλω να σταθώ και σε άλλο ένα κομμάτι που να συμπληρώσω τον Πρόεδρο, κάναμε και μια προσπάθεια και... Δεν βρήκαμε και τη σχετική ανταπόκριση, δηλαδή επισκεφτήκαμε με δική μας πρωτοβουλία την Υπουργό Εργασίας για το κομμάτι που αφορούσε και την επέκταση του Ταμείου ναι. ε, και, και όσον αφορά το ποσό και όσον αφορά τη διάρκεια ε, ακούσαμε κάποιες υποσχέσεις, κάποιες ε, 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 ιδέες που, που μας εξαγγείλανε αλλά που δεν πραγματοποιηθήκαν. Και ένα άλλο κομμάτι που θέλω να πω συμπληρώνοντα ότι ο στόχος μας τώρα, ο άμεσος είναι το τι θα κάνουμε με τη σχολή μετεκπαίδευση. Mm -hmm. Κάτι πολύ βασικό που μπορεί να υποστηρίξει αυτό που είπατε, την αναπλήρωση σε κάποιο που έχει ξεκινήσει τον επαγγελματικό του βίο και δεν είναι, είναι εκπαιδευμένο. Κάτι που και σε αυτό δεν στάθηκε καλά η τελευταία υπουργό, καθόλου καλά. Επιλεκτικά επέλεξε. Επειδή δεν θέλω να μα τα λόγια μου, θέλετε κομματικά ή για οποιοδήποτε λόγο δεν ξέρω, επέλεξε κάποιε πόλει στην Ελλάδα που κατά τη γνώμη μου δεν είχαν έτσι αντικείμενο τον τουρισμό. Mm. Και τελικά εμεί, η Ναυαρχίδα, ο νομό του Ιράκ, ήμουν απ' έξω. Άρα τι προβλέπετε να, να δούμε το επόμενο διάστημα σε αυτό το κομμάτι, κύριε Κολάκι σε αυτό το Εμεί προσπαθούμε ήδη να κλείσουμε κάποιο ραντεβού με την Υπουργό ξανά, γιατί πραγματικά όπω μα τα είπαν πέρσι ότι θα δημιουργούνταν η σχολή μετακπαίδευση, δεν λειτουργεί. Εμεί θα επιμείνουμε να ξαναδημιουργηθεί η σχολή μετακπαίδευση, ξέρω το έχω υπαγ το Μιλάμε γιατί για τη σχολή που ε, ε, στο λειτουργούσε στο Κοκκινιχάκι. Ναι, λειτουργεί ναι, ναι. πλημελώς, έχω την αίσθηση ή καθόλου. Ναι, τώρα λειτουργεί σαν ε, η ΕΚ. Η ΕΚ, ΕΚ λειτουργεί αυτή τη στιγμή. Εκεί στεγάζεται και η, ε, η μετακπαίδευση. Εμείς ποντάρουμε πάνω στην εκπαίδευση και στην κατάρτιση των ξενοδοχών υπαλλήλων. Θέλουμε καταρτισμένο προσωπικό που είναι σε μεγάλο βαθμό. Ε, και πραγματικά πέρσι μας κοροϊδέψανε. Μας είπαν ότι θα γίνουν σε στοχευμένες πόλει. Αυτή η μετακπαίδευση έγιναν, αλλά δεν υπήρξαν ενδιαφέρον από τους εργαζόμενου αποκλείοντας το μεγαλύτερο τουριστικό προορισμό, α, το Ιράκιο. Εμείς λοιπόν το επόμενο διάστημα θα απαιτήσουμε να γίνει ξανά η σχολή μετακπαίδευση στο νομό μας. Και μακάρι να το δούμε να γίνεται, γιατί υπάρχουν και πολλέ εξελίξει και σε επίπεδο τη ανώτατη εκπαίδευση, που νομίζω ότι η Κρήτη ελπίζουμε ότι θα βγει μπροστά και θα είναι μπροστάρη. Πείτε μου κάτι άλλο, κύριε Κοκολάκη, η, η πολυσυζητημένη επιμήκυνση τη τουριστική περίοδου. Έχουμε δει βήματα να γίνονται το τελευταίο διάστημα. Είναι σε ικανοποιητικό βαθμό ό,τι έχει να κάνει και με του Είμαστε σε ένα καλό δρόμο, το αντιλαμβάνεστε, το, το ε, εσπράτεται. Έχει, 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 σιγά σιγά αρχίζει και επεκτείνεται. Αλλά πιστεύω ότι πρέπει να γίνουν ακόμα ε, μεγαλύτερα βήματα. Χρειάζονται να γίνουν ε, οι επενδύσεις εκείνες που πραγματικά να, να έρχονται ε, τουρίστες όλοι. Τη, τη, τη σεζόν, όλο το χρόνο στο, στο νησί μας, γιατί πραγματικά έχουμε ιδανικές συνθήκες, έχουμε να αναδείξουμε mm -hmm. ένα φυσικό πλούτο, έχουμε να αναδείξουμε τη, ε, την κουλτούρα μας, ε, έχουμε τον πολιτισμό μας, είναι οι συνθήκες, οι κλιματολογικές τέτοιες που πραγματικά εάν γίνουν όλες αυτές οι ενέργειες πιστεύω ότι ε, θα υπάρξει αυτό, αλλά πρέπει να τα κάνουμε αυτά με, σε σωστή βάση, και γρήγορε κινήσει. Με τη συνδρομή δεσί, και πάλι τη πολιτεία Ευρωπαϊκή Ένωση, κυρίε Μερνάκη, yeah. αν επιδοτούσε π.χ. την εποχική εργασία το χειμώνα, θα ήταν πολύ πιο εύκολα και για του επιχειρηματίε τα πράγματα. Μόνο που στο σημείο αυτό πιστεύω ότι είμαστε πολύ πίσω. Δηλαδή, χρειάζονται να γίνουν πολλά πράγματα. Ο νομό μα είναι ένα νομό που για να έχει μια σχετική καλή πληρότητα, όταν έχει πάνω από 580 ξενοχεία, αντιλαμβάνεσαι ότι χρειάζεται κόσμο αρκετό. Για να υπάρξει αρκετό κόσμο, λείπουν πολλέ υποδομέ. Δεν είναι εύκολο. Δηλαδή, ο σχεδιασμό είναι σε ευρεφική ναι. ηλικία, πιστεύω. Δεν... Σε αυτό το κομμάτι, δηλαδή, με αγχώνει. Θεωρώ ότι θα καθυστερήσει να δούμε κάτι καλύτερο. Και ταυτοχρόνω, υπάρχει έτσι ένα σκληρό παζάρι ανταγωνισμού ευρύτερα στην περιοχή τη Μεσογείου ε, και εκεί σίγουρα. δυσκολεύουν τα πράγματα. Επειδή πλησιάζουμε προ το τέλο, θέλω να κλείσουμε με ένα δικό σα μήνυμα, κύριε Σμιρνάκη, και ακολούθω, κύριε Κοκολάκη, τι θέλετε να πείτε προ του συναδέλφου σα και τι προ του ξενοδόχους. Νομίζω ότι είναι μια ομαδική δουλειά, ομαδική εργασία το κομμάτι του τουρισμού. Να πούμε στους συναδέλφους να μην φοβούνται. Είμαστε και έχουμε καθήκον και τους υπερασπιζόμαστε τα συμφέροντά τους αφενός. Στους ξενοδόχους ότι ε, αναγνωρίζουμε ότι δεν είναι όλοι του, του ίδιου επιπέδου, Υπάρχουν καλοί υπάρχουν mm -hmm. και κακοί Οι κακοί θα μα βρούνε απέναντι Αυτό είναι σίγουρο, δεν θα χαριστούμε φέτος Και κλείνοντας, ε, να, πω στο, να θυμίσω στον πρόεδρο Να καλέσουμε στην εκδήλωση αύριο στη, για την Τσικνοπέμπη τον κόσμο mm -hmm. Ωραία Παίρνω πάσα από, από τον κύριο Μυρνάκη και θα πω πραγματικά ότι αύριο έχουμε το χορό. Είναι τον θεσμός αυτός το χορό. Είναι το χορό. Είναι θεσμός, είναι ο αποκριάτικο για μικρού και μεγάλου. Έχουμε φροντίσει ένα πλούσιο μενού με άφθονο κρασί. Ε, Καλλιτέχνη θα είναι, επειδή πρέπει να το πούμε και αυτό, ο γενικό γραμματέα. Είναι και καλλιτέχνη, παίζει γύρα, θα μα τεντιαστεί. <laughs> με το συγκρότημά του θα έχουμε και DJ. Από εκεί και μετά θέλω να πω ότι οι εργαζόμενοι είναι αυτοί πραγματικά που είναι οι βάσει των επιχειρήσεων για να πάει, κοντά, να πάει καλά ο τουρισμό. Από εκεί και μετά ε, το λέω ξεκάθαρα ότι ε, εφόσον κάποιοι ξενοδόχοι δεν εφαρμόσουν τη σύμβαση που πρέπει να την ευαρμόσουν ε, ε, βάσει τη νομοθεσία, ε, κάποια ξενοδοχεία με το άνοιγμα θα είμαστε μπροστά του. Το απευχόμαστε. Εμεί εμείς θέλουμε εργασιακή ειρήνη. Εμεί προειδοποιούμε από τώρα ε, θα είμαστε σε αυτό. κάθετοι Και την ευθύνη δεν την έχουμε εμείς, θα την έχουν αυτοί. Το απευχόμαστε. Ελπίζουμε να είναι ένα καλοκαίρι χωρί ε, χωρίς τέτοιου είδους καταστάσεις και φαινόμενα. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Uh, καλή ξεκούραση για λίγο ακόμα, γιατί νομίζω ότι σε λίγο καιρό και πάλι θα σηκώσετε τα μανίκια για να μα βγάλετε τα Να είστε καλά, καλό σα βράδυ. Κυρίε και κύριοι, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλο. Καλό σα βράδυ.